Έχω και αυτό εδώ. Θα το έχω φτιάξει. Μαζί με το γόνο και δεν μπορώ να το κρεμάσω. Φερνάνδης ο τείχος. Έμαθα από εδώ τι κάνετε. Πασί στη Μίνικη και σήμερα θα μιλήσουμε για συμβουλές για πρωτοετής. Πρώτη φορά στο πανεπιστήμιο. Θυμάμαι ακριβώς πώς είναι αυτό. Και είμαι εδώ με τις συμβουλές μου ως κάποιο που έχει τελειώσει τη σχολή μέσα σε 4 χρόνια. Με λίγη ψυχοθεραπεία. Coming soon. Και υπέροχους ανθρώπους γύρω μου. Έχω κάνει ένα παρόμοιο βιντεάκι μερικά χρόνια πριν. Νομίζω ότι δεν θα διαφέρουν πάρα πολύ οι απόψεις μου από τότε. Είμαι πολύ straightforward στο τι πιστεύω ότι χρειάζεται να κάνει κάποιος για να περάσει στη σχολή και να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οπότε, μιας και έρχεται ή έχει έρθει ήδη η ώρα για τα πρώτα μαθήματά σας στη σχολή, here I am. Λοιπόν, εγώ τελείωσα τη σχολή λειτουργικών και σύγχρονα ασιατικών σπουδών στο Καποδιστριακό στην Αθήνα. Ήτανε 4 πολύ έντονα χρόνια. Χρόνια που έμαθα πάρα πολλά για τον εαυτό μου. Γνώρισα πάρα πολύ κόσμο και ελπίζω οι συμβουλές μου να σας δώσουν παρόμοια εμπειρία στη δική σας σχολή για να περάσει όσο πιο γρήγορα, ανώδυνα και όμορφα γίνεται. Πρώτη συμβουλή, η οποία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά πιστεύω ότι είναι αρκετά σημαντική, ιδιαίτερα για κορίτσια, είναι η γραφική ύλη. Παιδιά, αλήθεια σας λέω, πάρτε ό,τι θέλετε από γραφική ύλη, ό,τι σας αρέσει, υπογραμμιστές, glow in the dark υπογραμμιστές, τετράδια, βιβλία, μολυβοθήκες, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Θα πάρετε το γραφείο σας και θα το κάνετε aesthetic. Όλα τα βιβλιοπωλεία, τα τζάμπο, το μουστάκα, δεν ξέρω που παίρνετε ακριβώς γραφική ύλη, αλλά θα πάρετε αυτό ακριβώς που σας αρέσει, που σας εμπνέει να κάτσετε να διαβάσετε περισσότερο. Έχω χαλάσει πάρα πολλά λεφτά σε γραφική ύλη και κεριά. Άμα δείτε δηλαδή study vlogs μου από τη σχολή, είναι όλα aesthetic, μόνο και μόνο για να με εμπνεύσουν να διαβάζω. Σημαντικό, άποψή μου, αλλά μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεύτερο και αρκετά σημαντικό κατά με, είναι το ότι μπαίνετε σε έναν καινούριο κοινωνικό κύκλο, στον οποίο δεν σας γνωρίζει κανείς, κατά πάσα πιθανότητα. Ουδείς, τίποτα. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία να ξαναχτίσετε τον εαυτό σας και να αποφασίσετε πώς θέλει να σας βλέπει ο κύκλος σας. Θέλετε να φανείτε σοβαροί, θέλετε να φανείτε ως ένα πιο εξωστρεφές άτομο, θέλετε να φανείτε πιο κλειστοί, θέλετε να συγκεντρωθείτε full στις σπουδές σας και να μην κάνετε τίποτα άλλο, ξεκαθαρίστε το ότι είναι στο χέρι σας να χτίσετε το πώς θέλετε να σας δει ο κόσμος από εδώ και πέρα. Είναι μια ευκαιρία, δεν έρχεται πολύ συχνά, χρησιμοποιήστε την, αλλά παραμείνετε ο εαυτό σας, ξεκάθαρα. Τρίτο και πολύ σημαντικό, ξεκαθαρίστε το στόχο σας στο πανεπιστήμιο. Είναι το να κάνετε τη φοιτητική ζωή, είναι το να σπουδάσετε και να τελειώσετε όσο πιο γρήγορα γίνεται, είναι το να κάνετε φίλους, παρέες, να βρείτε αγόρι. Πρέπει να ξεκαθαρίσετε το στόχο σας. Εγώ μπήκα πολύ ξεκάθαρα μέσα στη σχολή γιατί ήθελα να τελειώσω όσο πιο γρήγορα γίνεται και να αρχίσω να δουλεύω γιατί ξοδεύω. Οπότε ήθελα μέσα σε 4 χρόνια αυτό να τελειώσω. Αφότου βρείτε το στόχο σας και πείτε ότι εγώ θέλω αυτό, πιστέψτε με ότι θα σας περιτριγυρίσουν άτομα που έχουν τον ίδιο στόχο. Είναι πολύ σημαντικό να βρείτε τέτοια άτομα, διότι δεν θα σας αποσπάσουν την προσοχή από το δικό σας στόχο. Δηλαδή, εγώ, τα κορίτσια που βρήκα, και είμαστε ακόμα φίλες μετά από τόσα χρόνια, είχαμε όλες τον ίδιο στόχο. Να τελειώσουμε, να μάθουμε όσα περισσότερα γίνεται και να προχωρήσουμε με τη ζωή μας. Αυτό φυσικά μας βοήθησε στο να βοηθήσουμε η μία την άλλη στα αδύναμα μας σημεία. Δηλαδή, εάν εγώ ήμουν απέσια στην ιστορία, είχα μία κολλητή η οποία ήταν θεά στην ιστορία και μας είχε πιάσει επί εβδομάδες και μας τάφριξε μέχρι να μάθουμε τα πάντα για την Οθωμανική ιστορία και να μπορέσουμε να πάμε να δώσουμε. Εγώ ήμουν καλή στα τουρκικά. Βοήθησα τα κορίτσια όσο περισσότερο γινόταν στα τουρκικά. Η τρίτη φίλη μας της παρέας ήταν πάρα πολύ καλή στον αραβικό πολιτισμό, στο ισλαμικό δίκαιο κλπ. Και μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να βρείτε τέτοια άτομα που θα σας βοηθήσουν στο στόχο σας. Μείνετε όσο πιο μακριά γίνεται από το δράμα. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ νόμιζα ότι το δράμα θα τελειώσει μετά το λύκειο, ότι θα μπουν οι σοβαροί άνθρωποι στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Αποφύγετε το όσο γίνεται περισσότερο, γιατί επίσης σας αποσπά από το στόχο σας. Επόμενο είναι να βρείτε αυτόν τον ένα ή δύο καθηγητές που σας κάνουν κλικ. Προφανώς, εγώ είχα, ας πούμε, 10 μαθήματα να εξάμεινω στη σχολή. Δεν μπορεί να μου άρεσαν όλα. Δεν μπορεί να σας αρέσουν όλα τα μαθήματα που θα έχετε στο εξάμεινό σας. Είναι όμως πολύ σημαντικό να βρείτε 1-2 καθηγητές οι οποίοι θα σας κεντρήσουν το ενδιαφέρον και θα σας οθήσουν στο να θέλετε να προχωρήσετε, να διαβάσετε όλα τα μαθήματα για να μπορέσετε να προχωρήσετε με τους συγκεκριμένους καθηγητές. Και νομίζω είναι και τα άτομα τα οποία θα σας εμπνεύσουν αργότερα να κάνετε ίσως και μια πτυχιακή. Οπότε χτίζοντας μια έτσι γερή σχέση με έναν καθηγητή,
που όχι απαραίτητα να είναι γλύψιμο αυτό, αλλά όντως να σας ενδιαφέρει το αντικείμενό του, να σας ενδιαφέρει ο τρόπος που διδάσκει και να θέλετε να μάθετε 5 πράγματα παραπάνω. Και μετά να το κυνηγήσετε και να πείτε ότι θα ήθελα να κάνω πτυχιακή και να είστε εσείς ο υπόπτης. Είναι πολύ σημαντικό ο συγκεκριμένος καθηγητής να σας βλέπει στο τμήμα του, για να μπορέσει μετά να σας δεχτεί. Αλλιώς, μάλλον χιλόπιτα θα φάτε, σας το λέω εγγυημένα. Επόμενο είναι να καταλάβετε στο περίπου τι ζητάει κάθε καθηγητής από την εξεταστική του. Υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι θα σου πούν ότι δεν θέλω παπαγαλία, δεν με ενδιαφέρει και όντως να είναι έτσι. Να τους αρκεί να πεις κάποια πράγματα με το δικό σου τρόπο, με τα λόγια σου. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι, εάν δεν το γράψεις παπαγαλία, δεν τους ενδιαφέρει τι έχεις γράψει. Και αυτό εγγυημένο. Κάποιοι λοιπόν θέλουν μόνο παπαγαλία. Τίποτα άλλο. Αλλιώς δεν περνάς. Πολύ απλά. Δύο κάθε εξάμηνο. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε τι θέλει κάθε καθηγητής. Γιατί εκεί συνήθως την πατάς, εγώ ας πούμε με αυτόν τον τρόπο έδωσα ένα μάθημα 4 φορές. Τη μία είχα 2, την άλλη 3, μετά πάλι 2. Οπότε μέχρι να καταλάβεις ότι θέλει παπαγαλία. Μετά πήγα τα παπαγάλισα όλα και πήρα 9. Ενώ μου είχε πει, δεν θέλω παπαγαλία, με νοιάζει να το έχεις καταλάβει και να μου το πεις σωστά. Σκατά! Επόμενο, το οποίο είναι λίγο πιο δύσκολο από όλα τα υπόλοιπα που σας έχω πει, είναι το να παρακολουθήσετε όσο περισσότερα μαθήματα γίνεται. Αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο όταν δουλεύετε, προφανώς, αλλά κυνηγήστε το να είστε εκεί παρόντες σε όσα περισσότερα μαθήματα γίνεται. Γιατί εκεί θα καταλάβετε και το χαρακτήρα του καθηγητή και το τι απαιτεί. Κάπου θα του ξεφύγει, ρε παιδί μου, και το τι θα θέλει στην εξεταστική. Γενικότερα θα είστε λίγο πιο μέσα στα πράγματα όταν ήρθε η ώρα της εξέτασης, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, αυτό είναι το πιο σημαντικό εν τέλει, στο τι θα κάνεις στην εξέταση. Όσο πιο ενεργοί είστε, αυτό είναι το επόμενο, όσο πιο ενεργοί είστε μέσα στο μάθημα, τόσο πιο πολύ θα σας προσέξει ένας καθηγητής. Γιατί να σας πω και κάτι, και 400 να είστε εκεί μέσα, εάν κάποιος συμμετέχει συνέχεια, εάν έχετε και ασκήσεις στο μάθημά σας και φέρνετε ασκήσεις κάθε φορά και το συζητάτε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας προσέχει και να ξεχωρίσει ο ένας στους 400. Είναι πάλι πολύ εφικτό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχετε στα μαθήματα, σε ερωτήσεις, γιατί το πανεπιστήμιο είναι κυρίως συζήτηση. Ξέρω ότι στην αρχή είναι λίγο creepy το να συμμετέχεις στο μάθημα σε πανεπιστήμιο. Δείτε, θα σας επωφαλήσει πάρα πολύ το να ξέρει ο καθηγητής το όνομά σου. It's a big thing. Okay. Μπορεί να κάνει το 4-6. Just saying. Και το τελευταίο, το οποίο νομίζω ότι μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο debate, αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη, είναι το να διαβάσετε για την εξεταστική για όσα περισσότερα μαθήματα γίνεται σωστά. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, αν είχα 10 μαθήματα, θα διάβαζα για τα 7-8 πάρα πολύ καλά και τα 2 θα τα άφηνα στην τύχη τους, let's say. Αλλά σε καμία περίπτωση μην πείτε ότι δεν πάω στην εξεταστική γιατί δεν διάβασα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πως το 0 μπορεί να γίνει 5. Ενώ λες ότι δεν έχεις διαβάσει, ξαφνικά μπορεί να ξέρεις τα θέματα. Γιατί τα άκουσες όσο ήσουν ενεργός μες στην τάξη που έλεγα πριν λίγο. Διαβάστε για όσα θέλετε. Όσες ώρες θέλετε, διαβάστε. Αλλά ακόμα και αν δεν έχετε διαβάσει για κάποιο μάθημα, πηγαίνετε να το δώσετε. Because you never know. Το να μην έχεις καμία πιθανότητα στο να έχεις μία πιθανότητα να περάσεις, νομίζω είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Γλιτώνεις πολύ χρόνο. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω να σας βοήθησε το βίντεο. Καλή σχολική χρονιά. Να περάσετε πάρα πάρα πολύ όμορφα στο πανεπιστήμιο. Μπορεί να χρειαστείτε θεραπεία στο τέλος. Εγώ δεν έχω πάει ακόμα, αλλά ελπίζω ότι θα πάω σύντομα. Και θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Peace out. If I could take you up in boom, 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 tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart.